έστω και αν είναι ενάρετος, έστω και αν δεν συμφωνεί με την αμαρτία, έστω και αν δεν του αρέσουν οι κοσμικότητες, όμως συχνάζει σε τόπους όπου υμνείται η αμαρτία, σε τόπους όπου επιτελείται η αμαρτία, σε τόπους όπου είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα από τις σαρκικές αμαρτίες, αυτός ο άνθρωπος αργά ή γρήγορα θα υποστεί πτώση. Γι' αυτό λέει κάπου ο Απόστολος ότι αδελφοί, θα συνεχίσουμε στην μελέτη της Θείας Λειτουργίας και κυρίως νομίζω ότι καλό είναι να δώσουμε λίγο περισσότερο έμφαση στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας για να προχωρήσουμε και περισσότερο, διότι και το βιβλίο του Γέροντος Σιλουανού έχει άλλες ενότητες πλέον που ίσως να τις δούμε αργότερα. Βρισκόμαστε στην δεύτερη αίτηση των πιστών και συγκεκριμένα στην ευχή των πιστών, τη δευτέρα ευχή των πιστών. Όπως είχαμε πει, αφού περάσαμε από τις αιτήσεις για τους κατοικουμένους, τώρα μπαίνουμε πλέον στη λειτουργία όπου παραμένουν οι βαπτισμένοι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, και προχωρούμε σταθερά προς την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λέει λοιπόν η δεύτερη ευχή των πιστών τα εξής: «Πάλιν και πολλάκις σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημώντας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος». Και στην ερμηνεία: «Πάλι και για πολλωστή φορά προσπίπτωμεν ενώπιόν σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως αφού επιβλέψεις την δέησή μας, καθαρίσεις τις ψυχές και τα σώματά μας από κάθε μολυσμό της σάρκας και του πνεύματος». Βλέπουμε λοιπόν ότι στη Θεία Λειτουργία, οι στάσεις μας στη Θεία Λειτουργία είναι μία ηκεσία, επαναλαμβανωμένη, συνεχής ηκεσία, πάλιν και πολλάκις, και τώρα και άλλοτε και πολλές φορές και πάρα πολλές φορές, θα πέσουμε ενώπιόν σου, θα προσπέσουμε ενώπιόν σου, αγαθέ και φιλάνθρωπε, ώστε αφού δεις την δέησή μας να καθαρίσεις τις ψυχές μας και τα σώματά μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει κανείς να δεχθεί τον Θεό μέσα του είναι η κάθαρση της ψυχής και του σώματος. Ξέρουμε από την ασκητική θεολογία, από την πείρα των πατέρων μας, ότι ο Θεός είναι αδύνατον να μπει σε άνθρωπον ο οποίος ευρίσκεται καταχρεωμένος στην αμαρτία. Και μάλιστα που λέει και ένας Άγιος ότι εάν και αν ακόμα μπει ο Θεός σε τέτοιον σώμα χρεωμένος στην αμαρτία, γρήγορα θα βγει, ταχαίως εξελεύσεται, γρήγορα θα βγει ο Θεός, διότι δεν μπορεί ούτε ο άνθρωπος να διατηρήσει τη σχέση με τον Θεό, αλλά ούτε και ο Θεός να συμβιβαστεί με την αμαρτία. Όπως είπαμε στην αρχή, το πρώτο στάδιο του αγώνα του ανθρώπου είναι η κάθαρση. Αυτή η κάθαρση δεν είναι μία απλή ανθρώπινη κίνηση, δηλαδή ο άνθρωπος να ασχοληθεί
με το να επισημάνει τα λαττώματά του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του και τις αμαρτίες του. Δεν είναι μόνον αυτόν. Εάν ήταν μόνον αυτόν, τότε η κάθαρση αυτή δεν θα διέφερε καθόλου από τις υπόλοιπες τεχνικές ασκήσεις, από τις υπόλοιπες καθάρσεις, οι οποίες γίνονται και επιτελούνται στον χώρο των διαφόρων ιδεολογιών και της φιλοσοφίας. Αλλά η κάθαρση αυτή είναι διπλή. Αφενός μεν αφορά τον άνθρωπο, εις το να ο άνθρωπος να αγωνίζεται με φιλοπονία να καθαρίσει την ψυχή του και το σώμα του από κάθε μολυσμό, και αφετέρου αφορά και ένα άλλο στοιχείο, αυτό το οποίο προτάσει εδώ η ευχή, όταν λέει ότι για ακόμα μια φορά και για πολλές φορές πάλιν και πολλάκις πέφτουμε μπροστά σου και σε παρακαλούμε να επιβλέψεις την δέησή μας, ακριβώς είναι το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός δηλαδή δεν ενεργήσει μέσα μας, τότε δεν επιτελείται η σωστή κάθαρση. Οι δικές μας ασκήσεις, οι δικές μας επινοήσεις, τα δικά μας έργα μπορεί να επιτελέσουν κάποια άσκηση, κάποια κάθαρση, κυρίως στο σωματικό επίπεδο. Δηλαδή ο άνθρωπος να υπερβεί τις σαρκικές αμαρτίες, να υπερβεί τα λαττώματά του, να υπερβεί, ξέρω εγώ, διάφορα μειονεκτήματα. Όμως κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υπερβεί με τίποτα, εάν δεν συνεργήσει η Θεία Χάρις, είναι το πάθος του εγωισμού, της ιήσεως, της καινοδοξίας. Μόνον ο Θεός μπορεί να ενεργήσει στον άνθρωπο και να τον ταπεινώσει. Ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται από μόνος του, διότι η καινοδοξία, ο εγωισμός, έχει τέτοιες ιδιότητες που δεν πιάνεται με τίποτα. Εάν ας πούμε προσπαθήσει κάποιος, παραδείγματος χάρη, να μιλά ταπεινά και να σκέφτεται ταπεινά, τότε εμφανίζεται και εκεί ακόμα η καινοδοξία, ότι να, εγώ είμαι ταπεινός, μιλώ ταπεινά, υποχωρώ, ανέχομαι, υποτάσσομαι. Εάν θελήσει ας πούμε να φοράει ταπεινά ρούχα, και εκεί μπαίνει η καινοδοξία. Εάν θελήσει να κάνει οποιαδήποτε σωματική προσπάθεια και άσκηση, είναι πιθανόν να μπει εκεί, να εισχωρήσει μέσα κατά ένα πολύ λεπτό τρόπο η ίσης, η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, και να νοθεύσει όλον τον αγώνα. Διότι ο πιο λεπτός αγώνας στην πνευματική ζωή είναι ο αγώνας κατά της καινοδοξίας, κατά της υπερηφανίας. Καμιά μέθοδος φιλοσοφική ουδέποτε εμπόρεσε να χτυπήσει αυτήν τη ρίζα. Μόνον ο Θεός χτυπάει τη ρίζα της καινοδοξίας, διότι ο Θεός έχει την δύναμη να εισχωρήσει μέχρι το βάθος του είναι του ανθρώπου. Και ταπεινώνεται ο άνθρωπος όχι με το να συντρίβεται λόγω των περιστάσεων ή λόγω ακόμα της επιγνώσεως της αδυναμίας του, αλλά ταπεινώνεται, ξέρετε πότε, ταπεινώνεται πραγματικά όταν δει μπροστά του τον Θεό, τον Χριστόν. Αυτή η θεωρία του Χριστού, του Ιησού Χριστού, αυτή ταπεινώνει τον άνθρωπο. Διότι βλέπει τότε ο άνθρωπος το πώς είναι ο Χριστός και το πώς είναι αυτός. Και ο Χριστός είναι το πρότυπο, το αρχέτυπο, και εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Χριστού. Και αυτή η γνώση, η θεωρία του Χριστού συντρίβει την ψυχή του ανθρώπου, και τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι σημαίνει ταπείνωση. Και τότε εξηγείται το πώς οι Άγιοι, ενώ επιτελούσαν θαύματα και ενώ ήσαν σημεία, ήσαν
εξέχουσες παρουσίες στη ζωή τους, στο χρόνο τους, εν τούτης με τίποτα δεν μπορούσαν να υπερηφανευθούν, διότι ακριβώς μπροστά τους είχαν συνέχεια την θεωρία, την αίσθηση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Εθυμίστε ότι και ο Άγιος Σιλουανός, όταν είδε τον Χριστό μπροστά του εκείνο το απόγευμα στον Εσπερινό, τότε κατάλαβε πόσο πράος και ταπεινός είναι ο Κύριος. Εκατέμαθε, δηλαδή έμαθε την καρδιά του Χριστού. Και μας είπε ο Χριστός ότι μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Δηλαδή το περιεχόμενο του Χριστού είναι η ταπείνωση και η πραότης σαν αποτέλεσμα της ταπεινώσεως. Έτσι λοιπόν και εμείς, εάν θέλουμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού, πρέπει να αγωνιστούμε εις την κάθαρση. Κάθαρση ψυχής, κάθαρση σώματος. Και ταυτόχρονα να παρακαλούμε τον Θεό, να προσπίπτουμε πολλές φορές, πολλάκις ενώπιον του Θεού, ώστε Αυτός να επιτελέσει σε μας την ουσία της καθάρσεώς μας. Αλλά να δούμε και τι εξαρτάται από μας. Ας πάρουμε το πρώτο μέλος, την ψυχή. Τι κάθαρση επιδέχεται η ψυχή? Έχουμε ψυχικά πάθη πολλά. Ο θυμός, ο φθόνος, η πονηρία, η γενοδοξία, η ακηδεία, όλα αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα είναι ψυχικά πάθη. Δηλαδή είναι πάθη, είναι αμαρτίες οι οποίες συντελούνται, διενεργούνται κυρίως στην ψυχή, στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μετέχει το σώμα. Κατά κρύβια, αν ξέρετε, ο άνθρωπος δεν χωρίζει, δεν είναι χωρισμένος ψυχή και σώμα. Είναι μία ενότης, μία διάσπαστη ψυχοσωματική ενότης. Όμως, επειδή εκδηλώνονται τα πάθη αυτά ψυχικά είτε σωματικά, γι' αυτό λέμε έχουμε ψυχικά και σωματικά πάθη. Και σωματικά πάθη είναι κυρίως οι σαρκικές αμαρτίες. Και η γαστριμαργία, η λεμαργία, ακόμα και η φιλαργυρία, η οποία άπτεται και της ψυχής και του σώματος. Όμως όλα επηρεάζουν το ένα το άλλο. Δηλαδή, οι σαρκικές αμαρτίες δεν είναι μόνο σαρκικές αμαρτίες, είναι και ψυχικές αμαρτίες. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται δούλος στην αμαρτία της σαρκική, έχει φοβερή επίδραση στη ψυχή του. Γι' αυτό ξέρετε ότι και μέσα στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας υπάρχει όρος ο οποίος λέει ότι εάν κάποιος άνθρωπος, κάποιος άνδρας συγκεκριμένα, έχει επιτελέσει κάποια σαρκική αμαρτία, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να γίνει ιερέας, έστω και αν έχει μετανοήσει γι' αυτό. Μπορεί να σωθεί, ασφαλώς σώζεται δια της μετανοίας. Γίνεται Άγιος, Άγιος γίνεται. Μπορεί να κάνει θαύματα. Άγιος γίνεται, θαυματουργός γίνεται, αλλά ιερέας δεν γίνεται. Είναι κάπως παράδοξο, παράξενο αυτό το πράγμα. Το πώς οι πατέρες μας έβαλαν αυτόν τον κανόνα. Και αυτός ο κανόνας είναι απαράβατος. Δεν επιτρέπεται που δεν είναι λόγο κάποιος είτε πρώτου γάμου του είτε μετά το γάμο του να έχει επιτελέσει κάποια σαρκική αμαρτία. Φαίνεται ότι η επίδραση είναι τόσο ισχυρή και σωματικά και ψυχικά, ώστε ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος κινδυνεύει
να επαναφέρει πίσω όλα όσα είδε και όσα έκαμε. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο όταν ο άνθρωπος χάσει την αθωότητά του. Γι' αυτό είναι μεγάλη και μεγάλη αμαρτία, αλλά και μεγάλη τραγωδία όταν τα μικρά παιδιά, τα νέα παιδιά, σήμερα κυρίως μολύνονται καθημερινά από τις τόσες επιδράσεις, τις οπτικοακουστικές επιδράσεις, δηλαδή όταν βλέπει όλη αυτή την ακαθαρσία, όλη αυτή την σαρκική αμαρτία σε μία αποθέωση, μέσα στην τηλεόραση, μέσα στα σινεμά, ξέρω εγώ, μέσα στις φωτογραφίες, και διαστρέφει το νους του και χάνει αυτή την αθότητα η ψυχή του. Και μάλιστα όσοι έχετε πάει σε αυτό το συνέδριο, το οποίο έγινε τελευταία, εγώ δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει, το ήξερα βέβαια, είναι αποδεδειγμένο και ιατρικά ακόμα ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου δέχεται επιδράσεις αρνητικές από τις εικόνες τις οποίες βλέπει. Ίσως ξέρετε και η φιλοσοφία της μέχρι πρότινος παλαιάς εποχής, που θεωρείται ότι ο γάμος πρέπει να είναι, στο γάμο οι άνθρωποι πρέπει να προσέρχονται καθαροί, παρθένοι, χωρίς άλλες σχέσεις εκ των προτέρων, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας ή συνάψεως του γάμου. Δεν ήταν απλώς και μόνο μια εγωιστική έτσι απέτηση, αλλά ήταν μια γνώση ότι πράγματι ο άνθρωπος ο οποίος τρόποντινά έχασε αυτή την αγνότητα, πέφτοντας σε σαρκικές αμαρτίες, θέλει πολύ κόπο για να καθαρίσει ο νους του, και ακόμα πολύ περισσότερον κόπο για να καθαρίσει η καρδία του. Λέει ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, να προσεύχεσαι στον Θεό με τα δακρύων να σου δώσει να ξεχάσεις, να σβήσει από την καρδία σου την εθίμηση των αμαρτιών σου. Και εγώ διαρωτώ μου κάποτε, έλεγα, μα είναι δυνατόν ποτέ να ξεχάσουμε τι αμαρτίες κάναμε? Μόνο αν πάθουμε αμνησία θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, αφού υπάρχει μνήμη. Έχουμε κάνει αμαρτίες, θυμούμαστε τις αμαρτίες μας. Πώς θα ξεχάσουμε τις αμαρτίες? Τι σημαίνει ο λόγος του Αγίου? Και μετά κατάλαβα από την προσωπική πείρα των δικών μου αμαρτιών και από την πείρα των όσων ακούω στην εξομολόγηση, ότι τι σημαίνει αυτός ο λόγος του Αγίου? Σημαίνει ότι να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο ώστε το γεγονός της αμαρτίας του να μην τον επηρεάζει πλέον, ούτε διανοητικά ούτε σωματικά. Και είναι ένας μεγάλος σκόπος αυτός. Ξέρετε ακόμα ότι και ο τόπος εις τον οποίο επετελέστηκε η αμαρτία παίζει μεγάλο ρόλο. Ο τόπος. Οι πατέρες μας είπαν ακόμα, σε τόπο που αμάρτησες μην πηγαίνεις. Είναι αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα. Νομίζω όλοι μας έχουμε πείρα. Σε ένα τόπο, σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο εις τον οποίο επέσαμε, έγινε αμαρτία εκεί, είναι πολύ δύσκολο να ξαναπάμε εκεί. Μόλις πάμε εκεί, αμέσως όλα ξαναρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Και η συμβουλή της πείρας λέει το εξής, ότι μη ξεθαρεύεις, μην βάζεις τον εαυτό σου σε κινδύνους άδικα. Γιατί εκεί που δεν περιμένεις μπορεί να υποστείς ξανά πάλι πτώση. Και ενώ νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, και ενώ νομίζεις ότι δεν κινδυνεύεις, ότι ξεπέρασες τον κίνδυνο, εκεί την ώρα ακριβώς μπορεί να σου έρθει μια τέτοια
ένα τέτοιο χτύπημα που να συντριβείς κυριολεκτικά. Έχω δει στη ζωή μου πραγματικά πτώσεις ανθρώπων τους οποίους που δεν λέει λόγο κανείς θα επερίμενε ότι είναι δυνατόν ποτέ να συμβεί. Άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία, γεροντάκια, άνθρωποι με πολλές πνευματικές προϋποθέσεις, άνθρωποι όριμοι και σωματικά και πνευματικά, πραγματικά υπέστησαν πτώση και τραύμα, διότι εξεθάρεψαν και προς στιγμή δεν επρόσεξαν. Θυμάμαι κάποιος μου έλεγε, ένας πνευματικός άνθρωπος, την περασμένη εβδομάδα που ήμουν στην Ελλάδα σε ένα μοναστήρι, ένας πνευματικός άνθρωπος είπε την εξής κουβέντα. Λέει, μου φαίνεται μου είναι πιο εύκολο να μείνω σε ένα δωμάτιο με μια γυναίκα παρά με μια τηλεόραση. Και εγώ γέλασα όταν άκουσα, λέω, χαρά στην παρομοίωση. Δηλαδή τόσο πολύ πια. Αλλά μετά συνήθισα και κατάλαβα ότι είχε ένα απόλυτο δίκιο. Βέβαια, διότι όταν κανείς έχει μια οριμότητα και στην ηλικία ακόμα και στη σκέψη και στη λογική και περισσότερο στην πνευματική ζωή, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει σε σχέσεις αμαρτίες με έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά η τηλεόραση είναι εύκολο, διότι μπορεί να είσαι μόνος σου. Μπορεί τάχα να πατήσεις τον κουμπί για να δεις τα νέα, ας πούμε, ή τον πόλεμο αυτό που δήθεν θα γινόταν, ή ξέρω εγώ, ένα θέατρο, όπως το λένε, ένα έργο. Αλλά το ένα φέρνει το άλλο, και όταν αρχίσει η ώρα που θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα εσχρά και η αμαρτία βερνικωμένη και λαμπικαρισμένη, τότε ποιος είναι αυτός που έχει τη δύναμη να στραφεί πίσω. Έχω δει τέτοιες αιχμαλωσίες σε αυτά τα θέματα, ώστε ακόμα γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων που ξυπνούν εκείνη την ώρα, κοιμούνται νωρίς για να μην μείνουν να δουν την τηλεόραση, και ξυπνάει, ξέρω εγώ, 1:50 τι ώρα δείχνουν αυτά τα έργα, και σαν υπνοτισμένος, σαν να μην ελέγχει το σώμα του, ξυπνάει από το κρεβάτι και τρέχει στην τηλεόραση να πατήσει να δει το κουμπί. Ποιος τον ξυπνάει και την ώρα? Ποιος έχει αυτή τη δύναμη? Τι άλλο, το πάθος, η αιχμαλωσία. Είναι φοβερό πράγμα η αιχμαλωσία. Μπορεί να κλαίεις, να οδύρεσαι, να χτυπιέσαι κάτω, και όμως την ίδια στιγμή, σε μισό λεπτό, σε μισό δευτερόλεπτο, να επιτελέσεις την ίδια αμαρτία στην οποία ήδη εχμαλωτίστηκες. Έστω και αν η λογική σου, έστω και αν όλο το είναι σου διαμαρτύρεται. Η εχμαλωσία δηλαδή του πάθους, κυρίως αυτού του σαρκικού πάθους, των σαρκικών παθών, είναι φοβερή. Τόση φοβερή που πολλές φορές ούτε ακόμα και ο ίδιος ο θάνατος δεν μπόρεσε να νικήσει αυτά τα πράγματα. Λέει και ένας Άγιος, γιατί για όλες τις αμαρτίες λέμε ότι ο τάδε λέει ψέματα, ο τάδε έγινε αιρετικός, ο τάδε, ξέρω εγώ, είναι κλέφτης, είναι λέμαργος, είναι φιλάργυρος, ενώ στις αρχικές αμαρτίες λέμε ο τάδε έπεσε. Έπεσε, λέμε. Όταν λέμε έπεσε, σημαίνει έπεσε στην αρχική αμαρτία. Γιατί? Και η απάντηση είναι διότι πρόκειται περί πτώσεως, πραγματικής πτώσεως. Και είναι φοβερό πράγμα το τι, δηλαδή, αυτή η αμαρτία πιάνει τον νουν, εχμαλωτίζει τον νουν, εχμαλωτίζει το σώμα, εχμαλωτίζει τον όλον άνθρωπο. Και τώρα λέει κανείς, ωραία, δυστυχώς σήμερα είναι η εποχή όπου η αμαρτία, οι σαρκικές αμαρτίες είναι θεότητες, έτσι. Βγαίνετε έξω, όλοι βγαίνουμε έξω. Είναι αδύνατο να βγεις έξω και να μην δεις εικόνες, αφήσεις, φωτογραφίες, να μην ακούσεις.
πράγματα τέτοια. Τι γίνεται λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας λυτρώσει από αυτήν την καταιγίδα, από αυτόν τον πυρηνικό πόλεμο που μας έχει καταστρέψει όλους? Ποιος? Πρώτα ο Θεός, διότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Πραγματικά σήμερα βλέπουμε αυτό το μεγάλο θαύμα της δυνάμεως του Θεού. Ανθρώπους μέσα σε αυτόν τον κόσμο, νέα παιδιά, νέες κοπέλες, οι οποίοι βρίσκονται στους πιο δύσκολους τόπους, έχουν όλες τις προϋποθέσεις να καταστραφούν και να εχμαλωτιστούν. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν ελευθερία, δεν είναι υποτιταγμένοι στα πάθη. Γιατί υπάρχει η σκέπη του Θεού. Και είναι αδύνατο πράγμα ο Σατανάς να νικήσει τον Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα η δύναμη του διαβόλου να υπερβεί τη δύναμη του Θεού. Φτάνει εμείς να θέλουμε. Αν εμείς θέλουμε, τότε ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και ο Θεός έχει τη δύναμη να μας σκεπάσει. Έτσι λοιπόν, όταν αισθανόμαστε αυτήν την πίεση και αυτήν την δουλεία των σαρκικών παθών πάνω μας, τότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι πάλι και πολλάκις να προσπέσουμε εις τα πόδια του Θεού, του αγαθού και φιλανθρώπου Θεού, και να τον παρακαλέσουμε να μας ελευθερώσει. Να μάθουμε να σβήσουμε την πύρωση της σαρκός με τα δάκρυα. Λένε οι πατέρες ότι αυτήν την πυρκαγιά της σαρκικής τη σβαίνει το είδωρ των δακρύων. Άνθρωπος ο οποίος έμαθε να προσεύχεται κλαίγοντας, αυτός θα ελευθερωθεί σύντομα από την εχμαλωσία κυρίως των σαρκικών παθών. Αλλά και κάτι άλλο. Ταυτόχρονα με αυτό και η καταδύναμη δική μας σωματική άσκησης. Δηλαδή, όταν λέμε άσκηση, το είπαμε πολλές φορές. Όταν προσέχουμε η ζωή μας να είναι όπως πρέπει σε χριστιανούς, να μην είναι τριφυλή ζωή, να είναι μαρθακή ζωή, να είναι ζωή η οποία χρησιμοποιεί τα του κόσμου, χράτε τον κόσμο και δεν τον καταχράτε, χρησιμοποιεί την τροφή, χρησιμοποιεί τις απολαύσεις, αλλά δεν γίνεται δούλος εις την τροφή και τις απολαύσεις. Είναι κύριος της ύλης, όχι δούλος της ύλης. Και ακόμα, εάν τρέφει την ψυχή του άνθρωπος με πνευματική τροφή, εάν ο άνθρωπος δηλαδή αγωνίζεται να μελετά τον Λόγο του Θεού, να διαβάζει τους βίους των Αγίων, να τρέφεται με πνευματικές θεωρίες, με πνευματικές έννοιες, να ακούει τον Λόγο του Θεού, να ακούει τις προσευχές, τους ύμνους, να ζει, να υπάρχει σε αυτόν τον χώρο των πνευματικών της Εκκλησίας, έστω ακόμα και σωματικά, τότε να ξέρετε ότι υπάρχει επίδραση και εις το σώμα του. Και μόνο το να έρχεται στην Εκκλησία, το είπαμε πολλές φορές, και μόνο το να έρχεται στην Εκκλησία και να επαρίσταται στην Εκκλησία, έστω μόνο του, έστω σωματικά, σαν κούτσορο, έστω σωματικά, να κάτσει σε μια γωνιά της Εκκλησίας, φτάνει να μην φύγει, να έρχεται. Και ας ταξιδεύει το μυαλό του, και ας τρέχει εδώ εκεί, και ας κοιμάται ακόμα. Όχι πως εθαρρύνω αυτά, αλλά έστω και αν δεν μπορεί να συμμαζευτεί, αλλά μόνο σωματικά είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός υφίσταται έναν βομβαρδισμό χάριτος και αργά ή γρήγορα θα ελευθερωθεί, θα αγιαστεί το σώμα του και η ψυχή του, ώστε να μπορέσει να βγει από πάνω από αυτά τα πάθη. Όπως και εξ αντιθέτου, εάν ένας άνθρωπος, έστω και αν είναι ενάρετος, έστω και αν δεν συμφωνεί με την αμαρτία, έστω και αν δεν του αρέσουν οι κοσμικότητες, όμως συχνάζει σε τόπους όπου υμνείται η αμαρτία, σε τόπους όπου επιτελείται η αμαρτία, σε τόπους όπου είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα από τις σαρκικές αμαρτίες,
αυτός ο άνθρωπος αργά ή γρήγορα θα υποστεί πτώση. Γι' αυτό λέει κάπου ο Απόστολος ότι αδελφοί, προσέχετε, μη συναμιγνύεστε, μην σνίγετε με σαρκικούς ανθρώπους, διότι θα υποστείτε φθοράν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα περιφρονήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας ή θα τους δεληχθούμε ή τρόποντινά θα τους αποστραφούμε. Όχι. Είπαμε πολλές φορές ότι αυτή η τάση, αυτή η νοοτροπία δεν αρμόζει σε άνθρωπον του Θεού. Όμως θα προσέξουμε, θα είμαστε προσεκτικοί, όχι διότι γύρω μας είναι αμαρτωλοί, αλλά διότι εμείς είμαστε αδύνατοι. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, ότι εμείς είμαστε αδύνατοι, όχι το τι είναι οι άλλοι. Και αν δούμε ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα λόγω της αδυναμίας μας, τότε έχουμε σωστή στάση ενώπιον των ανθρώπων. Και αν ακόμα χρειαστεί να αποφύγουμε ορισμένους τόπους, ορισμένες συναναστροφές, ορισμένες παρέες, θα το κάνουμε με πολύ ταπείνωση. Μη περιφρονούντες κανέναν, αλλά γνωρίζοντες τη δική μας ασθένεια και τη δική μας αδυναμία. Και λέει πιο κάτω η ευχή, ότι αφού καθαρίσει τις ψυχές μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Μας δώσεις να είναι ανένοχος χωρίς ενοχή και ακατάκριτος χωρίς κατάκριση, η παράσταση του να σταθούμε μπροστά στο Άγιο Σου θυσιαστήριο. Είναι πολύ, πολύ ωραία λέξη αυτή, η παράσταση του Αγίου θυσιαστηρίου. Δηλαδή, πόση μεγάλη τιμή, πόσο ασύλληπτον, ανέκφραστον είναι το γεγονός του να ευρισκόμαστε να παριστάμεθα όλοι μας, και ιδιαίτερα ο ιερέας εξ ονόματος του λαού, αλλά όλοι μας ευρισκόμαστε ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να είμαστε καθαροί για να είναι ανένοχος και ακατάκριτος η παράστασή μας. Εδώ θέλω να πω δύο λόγια για το ακριβώς, το πώς ακριβώς δηλαδή βρισκόμαστε όχι μόνο ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, αλλά το πώς μετέχουμε των αχράντων μυστηρίων. Διότι ουσιαστικά η παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου, το να ερχόμαστε στην λειτουργία, στην Εκκλησία, έχει σαν αποτέλεσμα, σαν τελικό σκοπό, σαν τέλος, το να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία μας κάνουν να είμαστε ανενοχοί και ακατάκριτοι? Όπως είπαμε, η κάθαρση είναι ψυχική και σωματική, έτσι και εδώ είναι ψυχικά και σωματικά. Πρώτα τα ψυχικά, τα οποία είναι συνδεδεμένα. Δηλαδή, όταν είμαστε έτοιμοι να πάμε να κοινωνήσουμε, τότε λέει μία ευχή: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερθόν εις τον κόσμο, να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστι το άχραντο σώμα σου και τούτο το τίμιο αίμα σου». Δηλαδή, λέει η προσευχή αυτή, ότι πιστεύω και ομολογώ ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος ήρθες να σώσεις τον κόσμο τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Ακόμα πιστεύω ότι αυτόν εδώ που έχω μπροστά μου είναι το τίμιο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου. Αυτή είναι η ψυχική ετοιμασία, το εφόδιο. Πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύουμε και να ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο οποίος ήρθε στον κόσμο να σώσει τον άνθρωπο, τους αμαρτωλούς, από τους οποίους αμαρτωλούς ο πρώτος
και ο καλύτερος και ο σπουδαιότερος είμαι εγώ και κανένας άλλος. Εάν δεν υπάρχει πίστης εις τη θεότητα του Χριστού, εάν δεν υπάρχει πίστης εις το ότι ο Ιησούς Χριστός, το συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, πριν 2000 χρόνια ήρθε εις τον κόσμο με την συγκεκριμένη μορφή την οποία μας παρέδωσαν τα Ευαγγέλια, οι Απόστολοι, και αυτός ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς ανθρώπους, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ, τότε δεν μπορώ να πάω να κοινωνήσω. Είναι αδιανόητο κανείς να μετάσχει τον μυστηρίο εάν δεν έχει πίστην ακλόνητον εις τη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπεται επουδενή λόγο κανείς ο οποίος σφάλει στην πίστη, είναι αιρετικός, έχει αιρετικές ιδέες, ακολουθεί αιρετικές διδασκαλίες, ακολουθεί άλλα συστήματα έξω από την Εκκλησία, δεν επιτρέπεται ο άνθρωπος αυτός να μετάσχει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Γι' αυτό πολλές φορές φαίνεται δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν μερικοί δήθεν χριστιανοί που δεν το καταλαβαίνουν. Το θεωρούν ως φανατισμό αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι φανατισμός. Είναι το κεφάλαιο της πίστεως. Δεν γίνεται. Εάν βγάλεις αυτό το πράγμα, εάν βγάλεις αυτήν την το απόλυτο της πίστεως στην θεότητα του Ιησού Χριστού, έβγαλε στην ουσία τη σωτηρία σου. Γιατί, διότι η σωτηρία δεν επιτελείται με μία αποδοχή ορισμένων ιδεών. Δηλαδή, έστω και αν αποδέχεσαι τις ιδέες του Ευαγγελίου, δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Ο Χριστός έχει αξία, όχι οι ιδέες που είπε. Οι ιδέες και η διδασκαλία που είπε ο Χριστός έχουν μία σημασία πια, να μας γνωρίσουν τον εαυτόν του, να μας οδηγήσουν στο να καταλάβουμε αυτόν. Εάν δεν φτάσουμε να καταλάβουμε τον Χριστόν, αλλά απλώς ασπαζόμαστε τις ιδέες του Ευαγγελίου, τη διδασκαλία του Χριστού, δεν λέει τίποτα αυτό. Τότε είμαστε χριστιανοί φιλόσοφοι, αλλά δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε μέλη του Χριστού. Βλέπετε ότι ένας αμαρτωλός δεν εμποδίζεται από την Θεία Κοινωνία. Ένας αμαρτωλός είναι μέλος της Εκκλησίας. Ένας αμαρτωλός μπορεί να προσέλθει στον Χριστό με ταπείνωση και με μετάνοια. Ένας αιρετικός, όσον ενάρετος κι αν είναι, όσον άγιος κι αν είναι, δεν μπορεί να προσέλθει. Δεν μπορεί, δεν το επιτρέπεται να προσέλθει εις το μυστήριο της ευχαριστίας, ούτε να παρευρίσκεται καν. Και όχι ένας αιρετικός ο οποίος ανήκει σε μία αίρεση, αλλά και ένας χριστιανός ακόμα ο οποίος έχει αιρετικές ιδέες. Και μία από αυτές τις αιρετικές ιδέες είναι το να μην παραδέχεται και να μην ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο. Και ακόμα, εάν δεν τον ομολογεί κατά απόλυτον και αποκριστικών τρόπων. Κάποιος με ρώτησε κάποτε γιατί οι μασόνοι είναι εκτός εκκλησίας, οι τέκτονες. Και λέει, αφού είναι καλοί χριστιανοί και πάνε στην εκκλησία, κάνουν καλά έργα. Ξέρω και εγώ από αυτούς που πάνε δυστυχώς και στην εκκλησία και κάνουν και καλά έργα, γίνονται και εκκλησιαστικοί επίτροποι καμιά φορά και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε τίποτα κατά των ανθρώπων, όπου και να ανήκουν. Προσωπικά τίποτα. Πολύ καλοί άνθρωποι. Είτε λέγονται τέκτονες, μασόνοι, είτε ξέρω εγώ Lions, Rotary, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Τι συμβαίνει, γιατί η Εκκλησία επισήμως δεν τους δέχεται, και η Εκκλησία της Κύπρου πριν 2 χρόνια με συνοδική απόφαση ξεκαθάρισε τη θέση της, πιεζομένη βέβαια από τους πιστούς. Και καλά έκαμε η Σύνοδος ότι δεν μπορεί κανείς να είναι τέκτονας και χριστιανός. Γιατί, ποιο είναι το σημείο? Το σημείο είναι απλό,
ότι αυτή στιγμή δεν ομολογούμε απόλυτον σωτήραν του κόσμου, τον Ιησού Χριστόν, άρα είμαστε εκτός Εκκλησίας. Αυτή στιγμή δέχεσαι ότι ο Χριστός είναι ένας μεγάλος μύστης και ότι μπορεί ταυτόχρονα ένας Ινδουιστής, Μουσουλμάνος, Οξοβουδιστής να συνυπάρχει και να πορεύεται, ας πούμε, σε μία τελείωση, άρα αρνείσαι το απόλυτο της θυσίας του Ιησού Χριστού. Άρα δεν είσαι μέλος της Εκκλησίας. Μπορεί να πεις αυτός εφανατισμός, είναι, ξέρω εγώ, καλογερισμός, μεσονισμός, ό,τι θέλεις πες. Αυτό παρέδωσαν οι Απόστολοι. Εάν θέλεις να κάνεις δική σου πίστη, μπορεί να κάνεις δική σου εκκλησία. Έχουν κάνει πολλοί. Κάμε και εσύ μια με στις πολλές άλλες αιρέσεις που υπάρχουν. Αλλά η αποστολική πίστη είναι απαράβατος. Δεν υπάρχει επουδενή, εν ουδενή άλλο ονόματι σωτηρία, παρά μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο λέγεται και παραδέχεται και υπάρχει εις την Αγία Ορθόδοξον Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Τα λέω αυτά διότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση και αρεσκόμαστε να, ξέρετε, μοιάζομαι να πούμε όπως κάνουμε στα σπίτια μας που αντί να πάμε να φάμε τσιμπούμε από εδώ και από εκεί και στο τέλος χορταίνομαι και τρώμε μια σούπα, ξέρω εγώ, από την εκκλησία, μια σούπα από την τεκτονική στοά, μια σούπα από τα τσάγια των διαφόρων δίθεν αυτών φιλοσοφιών και γινόμαστε μια ρωσική σαλάτα, ούτε ξέρουμε τι μας γίνεται. Όμως είναι υποχρεωμένη η εκκλησία να ξεκαθαρίσει και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να μιλούμε, έστω και αν αυτό είναι επικίνδυνο, και όπως είναι επικίνδυνο να μιλάς σήμερα για αυτά τα πράγματα, διότι πολλές πόρτες και πολλά πράγματα θα σου κλείσουν και θα σου γυρίσουν ανάποδα εάν μιλάς, παραδείγματος χάρη, για τους τέκτονες και για όλους αυτούς. Αλλά τι θα κάνουμε, εδώ υπάρχει η πορεία της Εκκλησίας, η πορεία του Χριστού. Ο Χριστός είπε ότι η Βασιλεία εμεί ου και έστειν εκ του κόσμου τούτου. Πρέπει να πορευτεί η Εκκλησία μέσα σε αυτήν την σταυρώσιμη πορεία μέσα στον κόσμο. Πρέπει να ξέρουμε ότι ίσως χρειάζεται πολλές φορές να θυσιαστούμε προκειμένου να ομολογήσουμε τον Χριστό. Και εάν η Εκκλησία πάυσει να ομολογεί την αλήθεια του Χριστού φοβουμένη τον κόσμο, τότε αρνείται τον εαυτόν της και αρνείται και τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό βλέπετε δυστυχώς πολλές φορές πολλά σκάνδαλα συγκλονίζουν την Εκκλησία, όχι την Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν κλονίζεται με τίποτα. Η Εκκλησία κλονίζεται εις τον ανθρώπινο τομέα, γιατί εκεί δυστυχώς όλοι μας ευρισκόμαστε κάτω από την ανθρώπινη αδυναμία και ασθένεια. Λοιπόν, ακόμα το άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο πέρα από την ομολογία, την πίστη και την ομολογία εις τη θεότητα του Ιησού Χριστού, εις την επίγνωση της αμαρτίας μας. Είμαστε αμαρτωλοί, πράγματι. Είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Αλλά όμως έχουμε θάρρος, διότι η αμαρτία μας δεν επαρέμεινε ανίκητη. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος ώστε να σώσει εμάς. Εμείς δικαιούμαστε να σωθούμε. Ποιοι εμείς? Εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Είμαστε, δικαιούμαστε, μετέχουμε τρόποντενά της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού επί του Σταυρού. Φτάνει να ομολογήσουμε ότι όντως δεχόμεθα τη σταυρική θυσία του Χριστού, ομολογούμε την αμαρτία μας και μετανοούμε για την αμαρτία μας. Εάν μετανοούμε και ομολογούμε, τότε δεν υπάρχει εμπόδιο. Τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι για μας, δεν είναι για αυτούς που νομίζουν ότι είναι ενάρετοι. Και ακόμα και το άλλο, ότι αυτόν είναι το τίμιο σώμα και αυτόν είναι το τίμιο αίμα. Δεν είναι σύμβολα, δεν κοινωνούμε
και να πάει ο χρόνος καλά ή γιατί έτσι είναι. Όχι. Κοινωνούμε διότι διψούμε και πεινούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ποθούμε πραγματικά να γίνουμε ένα με τον Χριστό. Η συνθεία κοινωνία γίνεται μια ένωση οντολογική, μια πραγματική ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό. Γίνεται ένα ο Χριστός και ο άνθρωπος. Και έτσι ο άνθρωπος αγιάζεται. Έτσι καθαρίζεται. Έτσι επιτελείται η σωτηρία του. Αυτό είναι το μυστήριο, το πρακτικό μυστήριο της Εκκλησίας, της σωτηρίας του ανθρώπου. Προχωρεί λοιπόν η ευχή πιο κάτω και λέει ότι «Χάρισε δε ο Θεός», λέει ο ιερέας στον Θεό, «Χάρισε δε ο Θεός μας και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής». Χάρισε δηλαδή ο Θεός σε όλους αυτούς που προσεύχονται μαζί μας, όλου του λαού, όλου του πληρώματος που προσεύχεται μαζί με τον ιερέα, προκοπήν βίου, να προκόψουμε στη ζωή μας όχι μόνον πνευματικά αλλά υπό πάσαν άποψη, και υλικά και σωματικά και πνευματικά, διότι ο άνθρωπος ευρίσκεται σε λειτουργία ολόκληρος. Η λειτουργία είμαστε ολόκληροι, κουβαλούμε μαζί μας όλον το είναι μας. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε και περί προκοπής βίου, αλλά όχι μόνον εκεί, και πίστεως, να προκόψουμε εις την πίστη. Πώς προκόβουμε εις την πίστη? Έχουμε την πίστη η οποία στην αρχή λέμε, όπως είπαμε προηγουμένως, πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Το πιστεύω, το δέχομαι. Το δέχομαι διανοητικά, το δέχομαι θεωρητικά. Πώς όμως θα το δεχθώ αυτό το πράγμα εμπειρικά? Αυτό είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα αγώνος, είναι θέμα θυσίας, είναι θέμα πολλού κόπου, πολλών αγώνων. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και επιμονή, χρειάζεται πορεία, γι' αυτό χρειάζεται προκοπή, να προχωρήσει κανείς στην πίστη αυτή. Ξεκινάει από την θεωρητική πίστη και προχωράει σιγά σιγά για τις υπομονής και τις προσευχής ή στην πίστη την εμπειρική, την πίστη της θεωρίας, της οράσεως, όπου πλέον δεν πιστεύει στον Θεό αλλά βλέπει τον Θεό, και αφού βλέπει τον Θεό τότε δεν καταργείται πίστη, δεν χρειάζεται πίστη. Ουσιαστικά ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στο σημείο όπου δεν πιστεύει πλέον. Ξέρετε, το λέει ο Απόστολος, φτάνομαι σε σημείο όπου καταργείται πίστη. Δεν πιστεύομαι πλέον στον Θεό. Γιατί? Γιατί μήπως απορρίψαμε τον Θεό? Όχι. Διότι αγαπούμε τον Θεό. Και καταργείται πίστης, καταργείται και η ελπίδα, διότι μένει η αγάπη. Και αγάπη πότε μένει? Αγάπη μένει όταν έχω απέναντί μου ένα πρόσωπον υπαρκτόν. Όταν έχω απέναντί μου πρόσωπον το οποίο μπορώ να το ψηλαφίσω, μπορώ να το αγκαλιάσω, μπορώ να γίνω ένα μαζί του. Τότε γίνεται, υπάρχει αγάπη. Και όταν υπάρξει αγάπη, τότε καταργείται πίστης, καταργείται και η ελπίδα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέει εδώ ότι προκόβομεν στην πίστη, προχωρούμε τα στάδια της πίστεως μέχρι να καταντήσουμε εις την αγάπη. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να τρομάξουμε και να νομίσουμε ότι είμαστε άπιστοι. Όχι. Από την πρώτη στιγμή που παραδεχόμαστε έστω και θεωρητικά, διανοητικά τον Χριστό ως σωτήραν του κόσμου και σωτήρα δικό μας, ήδη μπήκαμε στο στάδιο της πίστεως. Απομένει πλέον η τήρηση των εντολών και η υπομονή στους πειρασμούς, η υπομονή στις δοκιμασίες. Κάθε φορά που υπομένουμε, τότε αυξάνουμε την πίστη. Και κάθε φορά που αυξάνεται η πίστη, προχωρούμε εις την αγάπη. Και ακόμα και συνέσως πνευματικής, δηλαδή να έχουμε σύνεση, να μην είμαστε ανόητοι, να μην είμαστε άφρονες. Γιατί καμιά φορά δυστυχώς παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο της ανοησίας, πνευματικής ανοησίας, διότι
Λέμε, ακούμε, ακούμε, διαβάζουμε και όμως δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο σε μια πνευματική γνώση. Και μένουμε στάσιμοι διότι δεν αρνούμαστε, ξέρετε, τη φιλιδονία του μυαλού μας. Είμαστε, έχουμε μία φιλιδονία στις σκέψεις μας, στις θεωρίες μας, στις σοφίες μας, στην φιλοσοφία μας. Και όλα αυτά που ξέρουμε δεν τα αρνούμαστε. Και ακριβώς επειδή δεν τα αρνούμαστε, γι' αυτό και ζημιωνόμαστε και δεν προχωρούμε. Δεν έχουμε πνευματική σύνεση, διότι ακριβώς θέλουμε να είμαστε κολλημένοι σε όσα μάθαμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν εμετό, όπως θα φάμε ένα χαλασμένο φαΐ. Πρέπει να το εμέσουμε, να το κάνουμε έναν εμετό ολόκληρο, να καθαρίσει το στομάχι τελείως, να μην μείνει τίποτα από τα προηγούμενα, να τα εμέσουμε όλα, να τα αποβάλλουμε σαν ακαθαρσία, για να μπορέσουμε μετά λίγο-λίγο να αρχίσουμε από απαλή τροφή να παίρνουμε σταθερή. Αλλά προσπαθούμε μέσα στο στομάχι μας που έχει τις χαλασμένες τροφές να βάλουμε κι άλλα. Κι άλλα, και το αποτέλεσμα ποιον είναι, ότι οι χαλασμένες τροφές χαλούν και τις υγιείς τροφές. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος έχει χαλασμένες ιδέες, χαλασμένες φιλοσοφικές προϋποθέσεις και δεν εννοεί να τις απαρνηθεί, αλλά θέλει να χτίσει πίστη, να χτίσει γνώση πνευματική, να χτίσει εμπειρία πνευματική πάνω σε αυτές τις σάπιες ιδέες και θεωρίες που είχε μέχρι τότε. Και όχι μόνο πρέπει να τις αποβάλει, αλλά πρέπει να κλάψει και πολύ για να καθαρίσει ο νους του. Εάν δεν το κάνει αυτό το πράγμα και προσπαθεί να χτίσει την πίστη του Χριστού στις χαλασμένες του ιδέες, τότε κάθε λίγο αυτές θα πέφτουν και ίσως, μάλλον το πιο φυσικό είναι ότι εάν μπορέσει να τις στηρίξει κάπως, συνέχεια θα μολύνεται αυτόν το λίγο καλό που έκαμε με τα χαλασμένα θεμέλια τα οποία έχει ακόμα και δεν τα απέβαλε. Και ο άνθρωπος αυτός θα ταλαιπωρείται και δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί δεν θέλησε να καταστρέψει το παρελθόν του. Λέει και ένας Άγιος ο Μέγας Βασίλειος ότι εάν δεν κατέστρεφα ολόκληρον το παρελθόν, δεν θα μπορούσα να χτίσω το παρόν. Έτσι είναι. Όπως είπε ο Χριστός, ότι είναι ο νέον σε ασκούς νέους, καινούριο κρασί σε καινούργια σκιά. Δεν μπορείς να βάλεις το νέο κρασί σε παλιά σκιά, θα χαλάσει. Έτσι λοιπόν, εάν θέλετε να μάθετε τον Χριστόν σωστά, πετάξτε όσα μάθετε πριν που τον Χριστόν. Αλλάξτε τρόπον. Μην θέλετε να συνδυάσετε τα παλιά πράγματα με τα νέα. Δεν έχουν σχέση, δεν συντεριάζουν. Ιδού και να ποιώ τα πάντα, λέει ο Χριστός. Δεν μπορεί να μπει εκεί. Η άρνηση της αμαρτίας είναι καθολική, είναι άρνηση ιδεολογική, είναι και άρνηση σωματική. Και ο μολυσμός είναι μολυσμός ψυχής και είναι και μολυσμός νοός και είναι και μολυσμός σώματος. Και πρέπει να καθαρίσει ο άνθρωπος και στο μυαλό του και στην ψυχή του και στην καρδιά του και στο σώμα του. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ορίστε. Ναι. Όταν λέμε ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, δεν είναι ότι δεν πρέπει να τις θυμόμαστε, αφού καταρχάς και να θέλουμε να τις ξεχάσουμε, η μνήμη λειτουργεί. Μόνο ο ένας που έχει πάθει αρτηριοσκλήρωση δεν θυμάται το παρελθόν του. Η μνήμη λειτουργεί. Θυμούμαστε πολύ καλά το τι κάναμε. Εκείνο που λέει ξεχνούμε τις αμαρτίες, όπως είπα προηγουμένως, είναι ότι καθαρίζω την ψυχή μου ώστε
η μνήμη της αμαρτίας να μην επηρεάζει την ψυχή μου. Δηλαδή να μην με ρίχνει ούτε σε απόγνωση, όπως ρίχνει πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή θυμόμαστε την αμαρτία που κάναμε και πέφτουμε στην απόγνωση. Και πέφτοντας στην απόγνωση δεν μπορούμε να χαρούμε τη χαρά της αφέσωσης της αμαρτίας για της μετανοίας μας. Ενώ βλέπετε ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία και μας δίνει χαρά και μας δίνει φως και λέει ότι αφαίονται εσύ οι αμαρτίες σου, τέλειωσαν οι αμαρτίες σου, σε ελευθερώνει από την αμαρτία. Ο διάβολος μας κεντρίζει με το δηλητήριο της αμαρτίας και εξαφανίζει τη χαρά την οποία φέρνει ο Χριστός δια της μετανοίας. Και είναι λάθος αυτό. Είναι δαιμονική ενέργεια. Είναι εφεύρημα του σατανά, ώστε να μην αφήσει τον άνθρωπο να χαρεί μέσα στην εκκλησία. Αλλά ο διάβολος θέλει τον άνθρωπο να τον πατά από πάνω, συντρίβοντάς το με την αμαρτία. Θυμίζει του συνέχεια τις αμαρτίες του. Όχι για να τον βάλει να μετανοήσει. Όχι γι' αυτό. Διότι μετανόησε και τέλειωσε. Αλλά για να μην τον αφήσει να χαρεί την θυσία του Σταυρού του Χριστού. Και έτσι, ενώ εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε κατεξοχήν άνθρωποι απελευθερωμένοι άγχους και καταθλίψεων και όλων αυτών των πραγμάτων, βλέπουμε πολλές φορές ότι μας πιάνουν τάχα οι ευαισθησίες μας και μια αμαρτία επιμένει και επιμένει και επιμένει και μας καταλήγει δηλαδή σε φάρμακα και σε γιατρούς και σε αρρώσκες, γιατί κάναμε μια αμαρτία. Μα το να θυμάσαι την αμαρτία κατά αυτόν τον τρόπο είναι μεγαλύτερη αμαρτία από την αμαρτία που έγινε. Η αμαρτία έγινε. Έγινε, ετέλειωσε, εμετανόησες, έκλαψες, τελείωσε, ξέχασε την, πέταξε την. Τι την κρατάς? Έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος ότι αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με έναν ο οποίος έχει σε μια σακούλα ακαθαρσίες, κόπρια ας πούμε. Και την κρατά σακούλα και την γυρίζει. Και το πέταξε ρε παιδί με αυτήν την σακούλα. Την κρατά, τι την κρατάς ας πούμε? Μια σακούλα να ελοδιαφανή κρατάς και φαίνονται μέσα ας πούμε τα ούρα και οι ακαθαρσίες? Τι το κρατάς, πέταξε το? Όχι, επιμένει να το κρατά. Αυτό μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος επιμένει να κρατεί δήθεν τις αμαρτίες του για λόγους ταπεινώσεως, ενώ τελικά δηλητηριάζει την ψυχή του και δεν τον αφήνει αυτό το πράγμα να χαρεί. Καλύτερα να είναι ανέστητος παρά τέτοια ευαισθησία. Δηλαδή προτιμότερη η αναισθησία από την υπερευαισθησία. Προτιμότερος ο άνθρωπος που επέταξε από πάνω του την εθύμηση της αμαρτίας και δεν τον ενδιαφέρει πλέον, διότι εμετανόησε όμως, εμετανόησε και έκλαψε και εξομολογήθηκε, παρά αυτόν ο οποίος το κρατάει και βρίσκεται σε μια ψυχολογική κατάθλιψη. Αυτός πόρο απέχει από το πνεύμα της μετανοίας. Δεν έχει καμιά σχέση με τη μετάνοια. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Όχι το να ξεχάσουμε. Ξεχάσουμε διανοητικά μόνο όταν πάθουμε αρτηριοσκλήρωση θα τις ξεχάσουμε. Ναι. Μόνο λίγο πιο δυνατά γιατί δεν ακούω. Οι Λάιονς και οι Ρόταροι αν είναι αιρετικοί. Εγώ δεν πήγα καμιά φορά σε αυτούς. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον εις την Εκκλησία την Ορθόδοξον. Έξω από αυτήν την Εκκλησία δεν γνωρίζω σωτηρίαν. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Δεν παραδέχομαι τίποτα άλλο. Όποιος, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού και έστιν. Κάθε θεωρία, κάθε διδασκαλία, κάθε σύλλογος, κάθε οργάνωση η οποία δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε ένα άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο ως αποκλειστικός σωτήρας του κόσμου, κάθε θεωρία η οποία δεν ομολογεί αυτό εκ του Θεού ουκ έστιν. Είτε αυτή λέγεται, πώς το είπατε, Ρόταρι, Λάιονς, ξέρω εγώ, Μασόνι, ό,τι θέλει ας είναι. Δεν είναι εκ του Θεού, δεν ξέρω. Ας ομολογήσουν ήδη. Αν έχει κανένα εδώ από αυτούς, να σηκωστεί να πει ότι ομολογώ Ιησού Χριστόν, τον μοναδικό σωτήραν του κόσμου και κανέναν άλλον. Και εντάξει.
Δεν έχει πρόβλημα. Ναι, πάμπο. Βεβαίως τους αγαπά και ακριβώς επειδή τους αγαπά γι' αυτό και τους ελέγχει. Διότι αν δεν τους αγαπούσε θα ήταν όχι μητέρα αλλά κάτι άλλο. Όπως μια μάνα όταν η κόρη της, το παιδί της κάμια ταξίες δεν του λέει πολύ καλά έκανες παιδάκι μου που πήγες ξέρω εγώ και ήπιες κάμποσα ναρκωτικά και μεθοκοπάς και έρχεσαι ξέρω εγώ το πρωί, πολύ καλά έκαμες. Αλλά του λέει κοίταξε δεν έκαμες καλά παιδί μου, δεν κάνεις καλά. Δεν πάει καλά, εγώ πονάω για αυτά που κάνεις. Και δεν πάει καλά, και είμαι μάνα σου και σου το λέω. Είμαι πατέρα σου. Και δεν κάνει και η Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να το πει. Εάν δεν το πει, δεν είναι μητέρα. Εάν δεν το πει, είναι μια οργάνωση. Δεν είναι Εκκλησία. Και ποια οργάνωση θέλει να τα πηγαίνει πολύ καλά με όλους. Έτσι. Ποια οργάνωση είναι τρελή να χαλάει τις καλές σχέσεις. Μια τράπεζα να πούμε, εγώ τώρα αν ήμουν διευθυντής τράπεζας, θα με είχαν απολύσει αμέσως. Είπες έτσι κατά αυτόν και αυτοί θα βγουν από την τράπεζα τώρα. Διότι θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους, όσοι ανήκουν ξέρω εγώ στα διάφορα αυτά. Αν είχα ξέρω εγώ ένα κατάστημα, αν είχα μια εταιρεία, έπρεπε να λέω καλά λόγια να κρατώ όλους. Βλέπετε μόλις πας σε μια εταιρεία, αμέσως να σου κεράσουν, να σου, ό,τι θέλεις να σου κάνω. Εξυπηρέτηση, καθίστε, σκεράσω με χυμό, δεν θέλω χυμό, τσάι, δεν θέλει τσάι, καφέ, να σου βρουν από τα χίλια αυτά να πιεις κάτι. Μήπως είναι από την πολύ αγάπη, δεν είναι. Είναι το πορτοφόλι σου που κοιτάνε αυτοί και θέλουν να σε κεράσουν. Δεν είναι ότι επειδή σε αγαπούν και σε είδαν πεινασμένο και διψασμένο, μπορεί να είναι και αυτό. Στην Κύπρο γίνονται και αυτά. Στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά. Αλλά η Εκκλησία ακριβώς επειδή είναι Εκκλησία και δεν είναι σωματείο, δεν μπορεί να μην πει την αλήθεια, έστω και αν της κοστίσει αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι ήταν πολύ απλό πράγμα για την Εκκλησία να πει απλά πραγματάκια και να περνά πολύ καλά. Ας πούμε η Εκκλησία στη Ρωσία το 17 όταν έγινε η Επανάσταση, ζήτησαν να υποστηρίξει το την εξέγερση. Η Εκκλησία είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία η κομμουνιστική. Η ιδεολογία είναι ιδεολογία. Όλα είναι ιδεολογίες. Αλλά η αθεία. Δεν μπορώ να ανεχθώ την αθεία. Και υπέστη 70 χρόνια μαρτύρια φρικτά. Εκατομμύρια μάρτυρες. Γιατί δεν εδέχθηκε τη ιδεολογία η οποία περιείχε την αθεία. Μέσα στην πορεία της Εκκλησίας ολόκληρη, αν διαβάσετε, θα δείτε ότι η Εκκλησία επέστηκε πάρα πολλά κακά, διότι ακριβώς δεν συνθηκολόγησε. Δεν μπορεί να συνθηκολογήσει η Εκκλησία. Αλίμονον εάν το κάνει, αλίμονον. Τώρα, διαβάστε, πώς να πούμε, οι Αγγλικανοί, ένα απλό παράδειγμα, οι Αγγλικανοί, διαβάζα προχτές κάπου ότι τώρα παντρεύουν τους ομοφιλοφίλους. Γιατί λέει έχουμε προβλήματα, διότι έχουμε πολλούς στην Αγγλία από αυτούς και δεν μπορούμε να τους αρνηθούμε. Άνθρωποι είναι και αυτοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν αυτό το πράγμα. Έκαμε μια πολύ καλή κίνηση ανθρώπινη. Εάν ήταν σωματείο ήταν πολύ σπουδαίο. Αλλά μια εκκλησία δεν μπορεί να υπερβεί το λόγο του Θεού. Αγαπά τους ανθρώπους αυτούς. Τους αγαπά, είναι μέλη της. Θέλει να τους σώσει. Παραβλέπει την αμαρτία και επιζείται των άνθρωπων, αλλά δεν δικαιολογεί την αμαρτία. Δεν μπορεί επουδενή λόγο η Εκκλησία να παραβεί την ταυτότητά της. Τότε θα προδώσει τον Χριστό και θα προδώσει και τον άνθρωπο. Και ακριβώς η αγάπη είναι η κίνηση που την αναγκάζει να κάνει αυτό το πράγμα. Καμία άλλη κίνηση. Δεν έχουμε καμιά όρεξη να έχουμε εχθρούς, αλίμονο. Τρελοί είμαστε να έχουμε εχθρούς. Για ποιο λόγο.